Κάτι μια στον Υπουργό Υγεία, τον κύριο Βασίλη Κικίλια που είναι εδώ κοντά μα σήμερα. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μα. Να ξεκινήσουμε από αυτό και όχι από το Skype ή ζωντανά. Καλημέρα και σε όλου του τηλεθεατέ σα στο Open και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα, καλημέρα. Πώ θα πάνε τα πράγματα τώρα, γιατί είμαστε σε έξαρση. 370, 207, 250. Πώ θα πάνε τα πράγματα από σήμερα. Θα τη σώσουμε την παρτίδα ή θα έχουμε αλλεπάλληλα κρούσματα σε σχολιά και το ένα λουκέτο μετά το άλλο. Κοιτάξτε, καταρχάς να ευχηθώ, μια που σήμερα ξεκινάει η σχολική χρονιά, καλή επιτυχία. Η εκπαίδευση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή των παιδιών μας. Αλλά ακόμα σημαντικότερο είναι η δημόσια υγεία. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και θέλουμε να προστατεύσουμε όλα αυτά τα παιδιά και τους καθηγητές και τους γονείς και τις οικογένειές τους. Γι' αυτό και νομίζω δώσαμε σαφείς οδηγίες για τις επιτροπές λοιμοξιολόγων επιδημιολόγων, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο και φιλοδοξούμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Πρέπει να πω όμως ότι παρακολουθώντας και όλες τις άλλες χώρες εδώ πέρα που άνοιξαν τα σχολεία τους, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, το Ισραήλ, υπάρχουν προβλήματα. Ανοίγουν σχολεία, κλείνουν σχολεία, γίνεται αναθεώρηση καθημερινά των υγειονομικών κανόνων ανάλογα με τα κρούσματα. Θα είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει task force, η οποία έχει δημιουργηθεί για αυτό ακριβώς το σκόπο. Ο ΕΟΔΗ είναι εδώ, οι επιστήμονοι μας είναι εδώ, με πολύ μεγάλη αγάπη για τα παιδιά μας. Άρα αυτό είναι και το επόμενο ερώτημα. Δηλαδή, τι θα γίνει σε περίπτωση που έχουμε κρούσμα σε σχολείο, είτε μαθητή, είτε εκπαιδευτικού. Νομίζω ότι το ανακοίνωσαν ήδη στη συνέντευξη τύπου και η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, πλαισιωμένη από τον κύριο Μαγιορκίνη και τους υπόλοιπους επιστήμονες, ανάλογα με το αν είναι ένα κρούσμα, δύο ή τρία κρούσματα, αν είναι συγγενικά πρόσωπα ή όχι, αν είναι συρροή ή όχι. Αυτός ο οποίος έχει αναλάβει υπεύθυνος από το σχολικό συγκρότημα έρχεται σε επαφή με τη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου και αμέσως με την Task Force ενημερώνεται και πράττουν τα δέοντα. Δεν θέλω να προτρέξω, θέλω να πάμε βήμα-βήμα, θέλω να το κάνουμε με προσοχή και επαναλαμβάνω ότι τουλάχιστον καταλαβαίνετε ως Υπουργείο Υγείας και προσωπικά εγώ ως Υπουργός, το πρώτο μέλημά μου και το πρώτο μέλημά μας είναι η υγεία των παιδιών. Και η Γιλιά, το είπε και ο Άκης προηγουμένως. Υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο, εύλογη θα πω εγώ, με την αύξηση των κρουσμάτων, την αύξηση των ανθρώπων που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ το τελευταίο διάστημα. Και υπάρχει μια αίσθηση ότι μπορεί αυτή η κατάσταση να ξεφύγει. Σας ρωτώ εσάς που ξέρετε την κατάσταση πλήρως. Και όχι μόνο τι έχει να κάνει με τις άλλες χώρες. Θεωρείτε ότι εμείς η κατάσταση για την πανδημία είναι ελεγχόμενη στη χώρα μας. Εντάξτε, έχοντας στατιστικά στοιχεία εδώ, είμαστε η 124η χώρα σε κρούσματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους και δυστυχώς στα σκληρά στοιχεία στους θανάτους είμαστε η 111η χώρα σε θανάτους ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πράγματι με πολύ μεγάλη προσπάθεια, με πρόληψη, με οργάνωση και σωστή αντιμετώπιση έχουμε πάει καλά μέχρι τώρα. Νομίζω ότι είναι μια κοινή προσπάθεια και 40 των πολιτών του οργανωμένου κράτους. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι λείπει η πολιτεία, λείπει το οργανωμένο κράτος αυτή την προσπάθεια. Μια ομαδική προσπάθεια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από τη σωτηρία, έστω και μίας παραπάνω ανθρώπινης ζωής. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους αυτούς οι οποίοι το αντιλαμβάνονται αυτό και έχουν αφήσει στην άκρη τη μικροπολιτική. Δεν χωράει, δεν ταιριάζει σε ένα τόσο σημαντικό θέμα δημόσιας υγείας. Νομίζω ότι αν συνεχίσουμε να περπατάμε όλοι μαζί και ακούμε τους ειδικούς και κάνουμε τα βασικά, εγώ θα το επαναλάβω για μία ακόμη φορά. Να φοράμε τη μάσκα μας. Να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας, την υγιεινή των χεριών μας, την κοινωνική αποστασιοποίηση, να ενημερώνουμε όταν κάτι δεν πάει καλά σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Προφανώς είναι μια πρόκληση το φθινόπωρο και ο χειμώνας, γιατί επιστρέφουμε, το είπε πριν ο κ. Παυλόπουλος, είμαστε δύσκολη σε διακοπές μας, λέτε, σε εξωτερικούς χώρους. Τώρα ξαναεπιστρέφουμε σε εσωτερικούς χώρους. Αυτό δημιουργεί μια άλλη πρόκληση προφανώς για την μέση ελληνική οικογένεια. Θα προσέξουμε, θα προσπαθήσουμε και όπως θα τα καταφέρουμε. Να ρωτήσω, γιατί έχει γίνει συζήτηση γι' αυτό. Αν μπορούσαμε να κάνουμε, και γιατί δεν το κάναμε, τεστ στους εκπαιδευτικούς. Έτσι ώστε και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπαίνουν με βαρύ φορτίο στους ώμους τους στις τάξεις, επιστρέφουν απέναντι στα παιδιά και με πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, να είναι τουλάχιστον ήσυχοι εκείνοι ότι έχουν περάσει το τεστ, άρα μπαίνουν με θετικό πρόσημο ξανά στο σχολείο. Κύριε Παυλόπουλε, υπάρχει ένας αλγόριθμος με τον οποίο εμείς κάνουμε τα τεστ. Η πρώτη σε προτεραιότητα είναι αυτοί που έχουν συμπτώματα και προϋποθέσεις τέτοιες προκειμένου να εξεταστούν. Μετά είναι οι ειδικές ομάδες, ευπαθείς ομάδες, μετά είναι οι υγειονομικοί και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Και βέβαια τρέχει η επιστήμη, το γνωρίζετε από προχτές, ότι είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, μια από τις πρώτες στον κόσμο που χρησιμοποιεί ήδη εδώ και μερικές μέρες, ξεκινώντας από τη Μόρια, ειδικά αντιγόνα τεστ, rapid test,
πολύ υψηλής ευκρίνειας και ευαισθησίας, πάνω από 90%, και αυτό ενδεχομένως ήταν ένα νέο όπλο στη διάγνωση του ιού. Όμως η Επιτροπή μας την πρώτη στιγμή θυμίζει ότι είχε πει το Μάρτιο τότε ακόμα ο Σωτήρης Τσιόδρας. Έχει εξηγήσει ποιος είναι ο αλγόριθμος με τον οποίο εμείς εξετάζουμε τους συμπολίτες μας. Κάποιοι, θυμάστε, τότε μας κατηγόρησαν και είπαν ότι δεν κάνετε οριζόντια τεστ σε όλους. Αυτά τα rapid test τότε που είχαν βγει και αμφιβόλου προέλευσης. Δικαιωθήκαμε εκ του αποτελέσματος. Και ελέγξαμε την νόσο και αυτούς οι οποίοι νόσησαν και με επιδημιολογικά στοιχεία τα αντιμετωπίσαμε. Αντιθέτως, άλλες χώρες που βιάστηκαν και χρησιμοποίησαν τεστ αμφιβόλου ποιότητας και αμφιβόλου επιτυχίας, δημιούργησαν τεράστια θέματα στους πληθυσμούς τους. Τεράστια θέματα, δυστυχώς. Μάλιστα. Τώρα, από τα 207 κρούσματα χθες, τα περισσότερα από τα μισά ήταν εδώ στην Αττική. Τις τελευταίες ημέρες το σενάριο του να εφαρμόσετε αυστηρότερα μέτρα και στην Αττική ακούγεται πολύ. Δηλαδή, μάσκες και σε εξωτερικούς χώρους. Πηγαίνουμε προς τα εκεί. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, σαφώς τα μισά κρούσματα πλέον ή ένα αρκετά σημαντικό νούμερο καθημερινώς, είναι στην Αττική. Απλά να εξηγήσω ότι η Αττική περιλαμβάνει 5 εκατομμύρια κόσμου. Είναι η μισή Ελλάδα ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι προσανατολίζεται η Επιτροπή μας στο να συγκεκρινοποιήσει το τι είναι Αττική και τι είναι μια περιοχή, μια περιφέρεια, στο επίπεδο των Δήμων. Ναι. Και η Υπουργέ, για τη διακοπή, με συγχωρείτε. Αυτό που βλέπουμε είναι απευθείας σε σύνδεση. Είναι ένα σχολείο στο νέο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης. Και είναι δύο μαθητές, δεν ξέρω αν είναι από τον ΕΟΔΗ ή είναι μαθητές. Για μαθητές μου μοιάζουν τώρα και μοιράζονται έξω, μάσκες. Έξω το μοιράζουν. Έξω από το, από το σχολείο. Σωστό είναι αυτό. Έχω την αίσθηση ο τρόπος με τον οποίο μοιράζονται τις μάσκες δεν είναι σωστός, γιατί βλέπω ότι δεν φοράνε κάτι και γενικώς το χέρι μπαίνει, βγαίνει στο σακουλάκι. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Και το επισημαίνω, γιατί είστε πέρα από Υπουργείο Υγείας, είστε και γιατρός, ή αν έπρεπε οι μάσκες να είναι στο σακουλάκι τους αποστηρωμένες και έτοιμες, ώστε να μην εκτίθενται στον εξωτερικό χώρο και σε μια τέτοια διαδικασία. Το επισημαίνω, γιατί μπορεί να έχουμε πολλά τέτοια μικρά ή μεσαία ή μεγαλύτερα προβλήματα στη διάρκεια της ημέρας. Και βλέπουμε και απευθείας σύνδεση και με την Κυψέλη είναι. Τα πρώτα παιδιά. Τα μικρά. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε και νομίζω ότι οτιδήποτε υπάρχει που μπορεί να διορθώσει το Υπουργείο Παιδείας και λοιπά, να επισημανθεί. Να το διορθώσει. Να γλιτώσουμε δηλαδή. Ό,τι είναι να προσέξουμε, το προσέξουμε γρήγορα. Ότι όλοι με καλή θέληση στα παιδιά μας, κύριε Παυλόπουλε, και με πολύ αγάπη, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να βρεθούν μάσκες για όλους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς μας να προστατέψουν τα παιδιά μας, να τηρήσουμε τις κανόνες του Εθνικού Οργανισμού. Εκεί υπάρχει και η πολιτεία, ήταν παρούσα. Δηλαδή και το Υπουργείο Εσωτερικών κινήθηκε αμέσως, βρήκε τα λεφτά, τα έδωσε στην ΚΕΔ. Δηλαδή εκεί πράγματι υπήρξε χρόνος και υπήρξε και θέληση να. Είδατε ότι έκανε δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, και μέσα σε λίγες μέρες έτεξαν για τις ΚΕΔ και οι διαγωνισμοί οι ανάλογοι. Και τα παιδιά μας έχουν και τις μάσκες τους. Επαναλαμβάνω, δεν φτάνει μόνο αυτό. Απαντήστε μου λίγο όμως για την Αττική. Τι θα γίνει, ποιο είναι το πάμε σχέδιο. Αν σε πιο επιθετικές παρεμβάσεις, λέει τώρα. Γιατί μου το πήγατε στους Δήμους. Να το δούμε λίγο πώς σκέφτεστε να γίνει αυτό. Το συγκεκρινοποίησα, γιατί σας είπα ότι αν υποθέσουμε ότι αυτή η πολύ μεγάλη περιφέρεια έχει 5 εκατομμύρια κόσμο, είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε να πάρουμε έτσι αλόγιστα οριζόντια μέτρα για όλη την περιφέρεια Αττικής. Επιδημιολογικά ο ΕΟΔΗ αναλύει τα στοιχεία και οι επιστήμονές μας και έχετε η πολιτική προστασία και εφαρμόζει, όπως σας είπαμε από το καλοκαίρι, πιο τοπικά μέτρα ανάλογα με το σημείο στο οποίο υπάρχει έξαρση. Βλέπω λοιπόν ότι σιγά σιγά διαμορφώνεται αυτή η εικόνα επιστημονικά που λέει ότι αν μπορούμε πιο τοπικά σε επίπεδο Δήμων να παρέμβουμε με οριζόντια μέτρα ή με κάποια μέτρα συγκεκριμένα, έτσι ώστε να περιορίσουμε ενδεχομένως μια τοπική συρροή ή μια έξαρση, αυτό θα το κάνουμε. Είτε πρόκειται για lockdown, λοιπόν, είτε πρόκειται απλώς για χρήση μάσκας και σε εξωτερικό χώρο, να είναι υποχρεωτική. Ξέρετε κάτι, κύριε Κοντρώνη, δεν θα ήθελα να προτρέξω, γιατί όλους αυτούς τους μήνες σεβάστηκα τους επιστήμονες, τους στηρίζω απεριόριστα και τους έχω δώσει λόγο και βήμα να μιλάνε για τα επιστημονικά δεδομένα. Είπε πριν ο κ. Παυλόπουλος. Κύριε Υπουργέ, είστε και γιατρός, πράγματι. Θα μπορούσε όμως αύριο εδώ πέρα στη θέση μου ένας άλλος Υπουργός Υγείας να είναι δημοσιογράφος, να είναι μηχανικός, να είναι δικηγόρος. Νομίζω ότι το πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτής της κρίσης από την πλευρά μας είναι ότι εμπιστευτήκαμε τους ειδικούς. Τους σεβαστήκαμε. Τους εμπιστευτήκαμε και εμείς. Και συνεχίζουμε τους εμπιστευόμαστε. Ξαναγυρίζω στη μάσκα.
για να κάνουμε αυτό το πινκ-πονγκ, γιατί να τα φωτίσουμε όλα. Με το καλό να έρθει ο γιος, θα του φοράγατε μάσα? Ή θα είχατε αγωνία μήπως το παιδί πάθει, δυσκολευθεί, γιατί ακούμε όλες αυτές τις αιτιάσεις. Και να μας κάνετε και ένα σχόλιο για το κίνημα κατά της μάσκας, στις διαδηλώσεις που έχουμε, όπου υπάρχουν κτλ. Κοιτάξτε, έκανα δημόσια δηλώσεις με είδος Σαββατοκύριακο για τα θέματα αυτά. Πρώτα απ' όλα, αν είναι δυνατόν, πρώτος εγώ, η οικογένειά μου, τηρώ και τηρούμε τα μέτρα. Ακούσατε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να μιλάει από τη ΔΕΘ για το πώς εμπιστεύεται τους επιστήμονες, σε ό,τι έχει να κάνει, παραδείγματος χάρη, για το εμβόλιο, έτσι, το οποίο καλώς εγώ των πραγμάτων θα έχουμε σε μερικούς μήνες. Προφανώς και θα φορούσα μάσκα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ιδιαίτερη η άμυνα που μπορεί να παίξουμε, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, με τη μάσκα σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία. Αποδείχτηκε πλέον αυτό. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε όλες τις οδηγίες των ειδικών, και επειδή υπάρχουν κάποιοι οποίοι δεν το δέχονται ή δεν το πιστεύουν, εγώ δώσα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Είπα ότι στα παιδιατρικά μας νοσοκομεία υπάρχουν παιδάκια τα οποία είναι λιγότερο τυχερά από τα παιδιά μας, και οι οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα με σημαντικές ασθένειες όπως νεοπλασίες, κύριε Παυλόπη. Και αυτά τα παιδάκια γεννιούνται ή για χρόνια στη ζωή τους πρέπει μάσκα. Να φοράνε μάσκα. Ναι. Και φοράνε μάσκα. Ναι. Οπότε είναι ένα τρανό παράδειγμα του πώς προστατεύει η μάσκα απέναντι στους ιούς, στις λοιμώξεις, σε επιδημίες, και όχι πώς δημιουργεί πρόβλημα. Και διάφορη περιπτώσει. Εγώ στην συντηρητική πλειοψηφία σχεδόν κανένα επιστήμονα δεν έχω ακούσει σε όλο τον κόσμο να επιχειρηματολογεί με βάσιμα επιχειρήματα ενάντια στη μάσκα, ναι, και ενάντια στην προστασία των παιδιών μας. Είμαστε ταγμένοι στο να τα προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Οπότε τέτοιου είδους δυσιδαιμονίες ή ιδεολειψίες, οι οποίες δεν υποστηρίζονται επιστημονικά, δεν μπορώ να τις υποστηρίξω. Μάλιστα. Εμβόλιο. Κύριε Υπουργέ, είπατε πριν από λίγο ότι σε λίγους μήνες. Χθες ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να προβλέπει, μάλλον βασιζόμενο σε κάποια στοιχεία, ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα έχουμε το εμβόλιο. Τι εικόνα έχετε εσείς? Υπήρχε ένα, θα πω, μικρό πισωγύρισμα από την εταιρεία που το επεξεργάζεται με κάποιες παρενέργειες, αλλά λύθηκε και ξαναξεκινούν οι δοκιμές. Έχετε μια εκτίμηση, δεν σας λέω να μου πείτε ημερομηνία, ένα πλαίσιο να ξέρουμε τι μας περιμένει. Γιατί το εμβόλιο θα λύσει τα θέματα τώρα. Θέλω μην να σας το συζητάμε. Πω, σωστά, για Σαντάκο, θέλω να σας πω ότι αυτό δεν είναι ένα ατέρμονο. Ότι μία ζωή θα είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας και μία ζωή δεν θα μπορούμε να έχουμε μια φυσιολογικότητα στη ζωή μας. Σταδιακά θα επανέλθει η φυσιολογικότητα με τη βοήθεια της επιστήμης, τα εμβόλια και τα φάρμακα. Είναι πολύ ευχάριστο, κατά την άποψή μου, που η συγκεκριμένη εταιρεία, η AstraZeneca και η Oxford, ανακοίνωσαν ότι τηρούν πλήρως τα μέτρα ασφαλείας και ελέγχουν σε όλα τα βήματα των φάσεων των τεσσάρων πριν την άδεια που θα πάρει το εμβόλιο τους, ότι τα πάντα είναι σωστά και βάσει επιδημιολογικών μελετών και βάσει δημόσιας υγείας. Δεν μιλάμε για ένα εμβόλιο καταρχάς. Μιλάμε για 170 προσπάθειες σε όλο τον κόσμο που φτάνουν στην τρίτη φάση και στην τέταρτη φάση σε ό,τι έχει να κάνει με την προσπάθεια να ανακαλυφθεί ένα εμβόλιο. Ένα. Δύο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο μας δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο αβαντάζ. Δίνει και μοιράζει με αλγόριθμο ανάλογα με τον πληθυσμό το εμβόλιο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ταυτόχρονα. Σε 1, 2, 3, 5, 6, 7 φάσεις. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες, πολύ σημαντικές, κορυφαίες εταιρείες, οι οποίες τρέχουν στον χρόνο προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Φιλοδοξούμε ότι αυτό θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, θα γίνει όμως με ασφάλεια. Έχετε πάρα πολύ χρόνο, ασφάλεια. Αν θα είμαστε στο τέλος του έτους ή θα φτάσουμε στην άνοιξη του 2021. Τα συμβόλαια τα οποία έχουμε υπογράψει, αυτό λένε, αλλά ξέρετε κάτι. Ποιο λένε, το πιο σημαντικό από όλα. Ότι μέχρι το τέλος του έτους, αρχές του επόμενου έτους, θα έχουμε παραλάβει. 600.000 αρχικώς. Αλλά αυτό επαναλαμβάνω πάντα και πρώτα απ' όλα, τηρώντας τους κανόνες της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας, ό,τι έχει να κάνει με την FDA, την Ευρωπαϊκή, και την έγκριση που δίνει σε ένα ενδεχόμενο εμβόλιο ή φάρμακο. Με τις ΜΕΘ όμως τι γίνεται? Γιατί βλέπουμε ότι διασωληνώνονται όλο και περισσότεροι δυστυχώς οι άνθρωποι μας λόγω του κορονοϊού. Ξέρετε κι εσείς καλά ότι και αρκετοί συνδικαλιστές από διάφορα νοσοκομεία μας στέλνουν μηνύματα ότι δυσκολεύουν τα πράγματα. Τι γίνεται με τις προσλήψεις και αν σε ένα ενδεχόμενο, το απευχόμαστε όλοι, δεύτερο κύμα βαρύ από τον κορονοϊό, είμαστε έτοιμοι? Καταρχάς, αυτή τη στιγμή δεν πιεζόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ΜΕΘ μας. Κάτι παραπάνω, 50 ΜΕΘ είναι κατελημμένες με διασωληνωμένους ανθρώπους μας. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι στις ΜΕΘ οι οποίοι είναι μη διασωληνωμένοι, σε μονάδες αυξημένης φροντίδας ή αρνητικής πίεσης. Και
λίγο παραπάνω από 300 συμπολίτες μας είναι σε απλές κλίνες COVID. Γι' αυτό και δόθηκε αυτή η ευκαιρία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εν μέσω της κρίσης να ενισχυθεί η κυρία Κουτροκούη και η κύριε Παυλόπουλη και η κύριε Σαραντάκο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα μείνει παρακαταθήκη και το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτό το πολύ μεγάλο επίδευμα των 1.200 μεθ, μονίμων μεθ, τελευταία τεχνολογία. Είναι μόνιμες αυτές. Μόνιμες, με το μόνιμο προσωπικό τους, με εκπαίδευση αυτό το προσωπικό για τα επόμενα 5 χρόνια, με εξασφαλισμένο τους μισθούς και το ανάλογο αντίτιμο από το Γουλουκού. Είναι μια παρακαταθήκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εξηγούσα και νωρίτερα ότι βεβαίως είναι ο κορονοϊός, φυσικά είναι ο ιός της γρίπης, είναι όμως και πολλά άλλα σημαντικά δύσκολα συμβάντα, τροχαία, ατυχήματα, καρδιακά, εγκεφαλικά. Ο κόσμος έχει ανάγκη από μονάδες εντατικής θεραπείας και η σύγχρονη περίθαλψη οδηγεί στο day use, στις μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, δηλαδή στο να μην μείνει πολλές μέρες ένας ασθενής μέσα στο νοσοκομείο, αντίθετα να μπορέσει γρήγορα να ανταπεξέλθει και να βγει από το νοσοκομείο και σε όσες περισσότερες μεθ γίνεται, έτσι ώστε να μπορέσουν να στηριχθούν τα βαριά φυσικά. Βέβαια, οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, όχι μόνο οι συνδικαλιστές, πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν έχουν βγει στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερη αντιμετώπιση από την πολιτεία και αναρωτιέμαι αν θα εισακουστεί το αίτημά τους, αν θα τους βοηθήσετε έτσι ώστε να νιώθουν και εκείνοι ασφαλείς, διότι σηκώνονται πολύ μεγάλο φορτίο αυτή την περίοδο. Μας βγάλανε αστροπρόσωπους αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Παυλόπουλε, δεν θα βοηθήσουμε τους συνδικαλιστές. Όχι τους συνδικαλιστές, μόνο τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε και βοηθάμε μπράκτος αυτούς τους ανθρώπους που εγώ είπα ότι είναι οι ήρωες της διπλανής πόρτας. Είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το παριατρικό προσωπικό, οι καθαρίστριες, οι τραπεζοκόμοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τη μάχη και δίνουν τη μάχη μες στον κορονοϊό. Θέλω να πω ότι προσλάβαμε πάνω από 6.500 υγειονομικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και τέτοιο προσωπικό. Ότι ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι θα μονιμοποιήσουμε διαμέσου τη μονιμοποίηση 4.000. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, βλέπουμε την εικόνα. Βλέπουμε ότι οι μαθητές όλοι στο πρώτο λεπτό της Αγίας Παρασκευής μπαίνουν όλα τα παιδιά μαζί. Το λέω γιατί. Γιατί, με μάσκες όμως, εννοείται. Ναι. Όχι όλα. Να δούμε, θα βάλουμε όλα μάσκες. Θα τη βάλει, πιστεύω. Εντάξει. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ο σχεδιασμός ουσιαστικά είναι να μην είναι τα παιδιά το ένα δίπλα στο άλλο. Να μην υπάρχει. Μοιράζουν και έξω τώρα, βλέπεις. Μοιράζουν και εδώ έξω από το σχολείο. Αποστάσεις δεν τηρούνται. Γιατί λέμε ότι στα διαλύματα θα προσπαθήσουμε να είναι ξεχωριστά τα παιδιά, να μην βγαίνουν όλα μαζί, να μην παίζουν όλα μαζί. Σας φοβίζει, τώρα αλλάζουμε από το ένα θέμα στο άλλο, πηγαίνουμε, αλλά επειδή αυτή την ώρα χτυπάει το κουδούνι. Είναι το θέμα της ημέρας. Το μυαλό των γονιών, όλων μας δηλαδή, είναι στα παιδιά μας, ιδιαίτερα σήμερα. Βλέπουμε ότι υπάρχει συνωστισμός. Εντάξει, αυτό δεν θα το έλεγα συνωστισμό. Θα έλεγα όμως απ' την άλλη ότι πρέπει να υπάρχει προσοχή. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω. Κοιτάξτε, είδα τα παιδάκια μπαίνουν μέσα με τις μάσκες τους και ό,τι υπάρχει, εάν εσείς το παρατηρήσετε και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί νομίζω ότι βοηθά την πολιτεία έτσι. Βεβαίως. Νομίζω ότι θα έρθει αμέσως το Υπουργείο Παιδείας και οι εκάστοτε περιφέρειες οι εκπαιδευτικές να το διορθώσουν, αν και εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι πάντα εύκολο, νομίζω ότι, βέβαια, σε παιδιά 10 ετών να τα χωρίσεις, να το βάλεις στα 2 μέτρα εδώ. Ακούστε, και οι μεγάλοι ενήλικες δεν το κάνουν. Θα σας πω και κάποιος είπε. Ποια είναι τα μέτρα για τα πολύ μικρά παιδιά, τους γονείς, αν δεν πειθαρχήσουν κλπ. Η άποψή μου είναι ότι όλοι θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και ότι μια καλή κουβέντα, μια παρένεση, ένα χτύπημα στην πλάτη και μια γλυκιά κουβέντα μετράει ενδεχομένως ακόμα πολύ περισσότερο. Και όχι τιμωρία, ένα γονιό και έναν πατέρα ή μια μητέρα. Και εγώ θεωρώ ότι όλοι θα καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος. Ναι. Ότι επιστημονικά εγκεκριμένος θα πρέπει να προστατεύσουν τα παιδιά μας. Γιατί έχουμε και τους αρνητές της μάσκας τώρα αυτές τις μέρες να αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, αλλά αυτοί δεν μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο όλα τα παιδιά της χώρας. Ναι. Τώρα, κλείνοντας έτσι το κάδρο των θεμάτων, εμβόλιο κατά της γρίπης. Ναι. Πότε ξεκινάει ο εμβολιασμός και αν θα είμαστε έτοιμοι, αν θα έχουμε αποθέματα. 29 Σεπτεμβρίου ανοίγει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για το εμβόλιο της γρίπης. Μέσα Οκτωβρίου ξεκινάει ο εμβολιασμός. Άρα μέσα Οκτωβρίου ξεκινάει ο εμβολιασμός για τον ιό της γρίπης. Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Εμβολιασμών, έχουμε εξασφαλίσει, κύριε Παυλόπουλε, 1.200.000 εμβόλια παραπάνω από πέρσι. Πέρσι είχαμε 3 εκατομμύρια εμβόλια. Εμβολιάστηκαν 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Φέτος
παραπάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Mm-hmm. Συστήνω ανεπιφύλακτα και πρώτα απ' όλα να εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες, αυτοί που έχουν υποκείμενο νόσημα, οι μεγάλες σε ηλικία, βεβαίως οι υγειονομικοί μας και μετά όποιος άλλος θέλει. Θεωρώ ότι θα χτίσουμε έτσι ένα τείχος ανοσίας στον ιό της γρίπης και θα δώσουμε τη δυνατότητα να μην φτάσουν τόσοι πολλοί στις εντατικές μας, να αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Πάμε στη σύνδεση με τα σχόλια να πάρουμε μια γεύση να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Ελευθερία, Σπυράκι, έλα Ελευθερία. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, βρίσκομαι στο 5ο Δημοτικό Γλυφάδας. Ήδη έχουν έρθει οι γονείς και παιδιά να εισέλθουν. Για να μπουν στα σχολεία, φρέσκα πρόσωπα, με μασκούλες, πρωτότυπες μάσκες. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα χαρούμενα για την πρώτη μέρα στο σχολείο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι τάξη θα πάμε φέτος? Τετάρτη. Τετάρτη. Πώς σου φαίνεται η μασκούλα που φοράς? Μια χαρά. Θα περάσουν οι μέρες, θα περάσουν οι ώρες, θα την αντέξουμε τη μάσκα? Πιστεύω, ναι. Μπράβο. Καλή χρονιά, αγόρι μου. Εσύ τι τάξη θα πας? Θα πάω Τετάρτη, είμαι συμμαθήτριά του, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι. Εμένα δεν μου αρέσουν οι μάσκες. Δεν σου αρέσουν οι μάσκες? Γιατί πρέπει να τις κρατήσουμε όμως για λόγους υγείας. Καλή χρονιά, κορίτσι μου. Εντάξει. Τα παιδιά είναι αισιόδοξα. Σε κάποια άλλη μάσκα. Βέβαια είναι αισιόδοξα τα παιδιά. Τι περιμένεις? Τι περιμένεις να λένε? Δεν τη θέλω τη ρημάδα. Πάμε στα δαματία τη Γιώργιου. Έλα, δαματία μου. Αγία Παρασκευή. Στο Λύκειο, πάμε σε μεγαλύτερους μαθητές. Πρώτο Λύκειο Αγίας Παρασκευής. Καλημέρα. Στους μεγάλους μαθητές, στο Λύκειο της Αγίας Παρασκευής. Σε λιγάκι λοιπόν περιμένουμε το πρώτο σχολικό κουδούνι για φέτος, στη νέα σχολική πραγματικότητα. Όπως μπορείτε να δείτε και στο πλάνο μας, τα παιδιά βρίσκονται στην είσοδο για την προσέλευσή τους. Είναι πολλά τα παιδιά, πάνω από 300. Είναι αδύνατον σχεδόν να τηρηθούν πλήρως όλες οι αποστάσεις. Ωστόσο, τα περισσότερα έχουν μαζί τους τη μάσκα, ενώ στην είσοδο βρίσκεται ο σχολικός φύλακας, όπως επίσης και εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι, οι οποίοι μοιράζουν τις μάσκες που έχει προμηθευτεί ο Δήμος από την ΚΕΔΕ. Μάλιστα, όποιο παιδί έτσι προσπάθησε να μπει χωρίς τη μάσκα γιατί το ενοχλούσε, υπήρχαν αντίστοιχα εδώ οι εκπαιδευτικοί να του κάνουν τις αντίστοιχες παρενέσεις και τις συστάσεις για να φορέσει τη μάσκα προκειμένου να μπει ακόμη και στο προάβλιο του σχολείου. Μάλιστα. Θα κατευθυνθούν, να πούμε, τα παιδιά κατευθείαν μέσα στις τάξεις εκεί, όπως μας έχει ενημερώσει και ο διευθυντής. Α, δεν έχει, δεν έχει σουαρές το προάβλιο σήμερα. Δεν έχει. Κουσκούς. Ναι. Όχι. Δεν έχει κουβεντούλα, έχουν να συναντηθούν και καιρό τα παιδιά. Είναι χαρούμενα, βλέπουμε χαρούμενα πρόσωπα. Ωστόσο, κατευθείαν στις τάξεις και ενημέρωση πλήρως για τις οδηγίες που πάμε, έχει δώσει φάνη. Και ο Δήμος, όπως πάμε και το στο Φάνη του Καραμπατσάκη. Αναφορικά με τα μέτρα που τηρούνται. Ευχαριστούμε, Δαμαντία. Πάμε και στο Φάνη του Καραμπατσάκη. Φάνη. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. 86ο Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας στην Κυψέλη. 250 μαθητές εδώ. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε πριν από λίγα λεπτά. Το προάβλιο γέμισε με παιδικές φωνές. Για λίγο, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι σχεδόν όλοι, νομίζω όλοι οι μαθητές, είχαν μάσκες από το σπίτι τους όσοι ήρθαν εδώ. Άλλοι φορούσαν μάσκα μίας χρήσης, άλλοι φασμάτινοι που τους είχαν δώσει οι γονείς τους. Η καθηγήτρια, η διευθύντρια βρισκόταν στην είσοδο και δίνει αυτά τα δύο που θα δείτε εδώ. Εδώ είναι το παγουρίνο, το λεγόμενο παγουρίνο. Είναι αυτό. Χωράει μικρή ποσότητα νερού, όπως μπορεί να σχολιάσει κάποιος. Είναι σφραγισμένο. Ναι. Ωραίο. Εδώ είναι το παγουρίνο. Εδώ, ναι. Το οποίο δίνεται μέσα σε συσκευασία πλαστική. Ωραία. Και είναι απολυμασμένο. Και αυτή Ωραία. Είναι η μάσκα που δίνεται. Αυτή μου θυμίζει βέβαια μάσκα μίας χρήσης, λέει ότι είναι πάνινη, αλλά κοιτάξτε πίσω τα κορδονάκια, δεν ξέρω κατά πόσο αν πληθεί αυτή η μάσκα μπορεί να κρατήσει. Εντάξει, έχουν ελεγχθεί όμως, Φάνη. Έχουν περάσει από... Έχουν ελεγχθεί. Θα δοθούν και περισσότερες. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα στο σπίτι και ένα πέρασμα κάνουμε. Θα επανέλθουμε σε όλους και στο Χρήστο Νικολαίδη στη Θεσσαλονίκη να δούμε πώς ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Έλα, Χρήστο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ σε ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο Ελευθέριο Κορδελιό. Εδώ υπάρχουν λύκεια και γενικό λύκειο αλλά και ΕΠΑΛ. Όπως βλέπετε, τα παιδιά έχουν συγκεντρωθεί. Τα περισσότερα, η συντριπτική πλειονότητά τους, έχουν φέρει μάσκες από το σπίτι. Ενώ, όπως μας ενημέρωσαν πριν από λίγο και οι υπεύθυνοι του σχολείου, έχουν παραλάβει σήμερα νωρίς το πρωί και τις μάσκες από την ΚΕΔΕ προκειμένου να τις διανέμουν στα παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες μέρες είχαμε ένα πραγματικό φιάσκο, με το δεδομένο ότι διανεμήθηκαν την Παρασκευή, την Πέμπτη και την Παρασκευή, διανεμήθηκαν περίπου 27.000 μάσκες σε διάφορα σχολεία της περιοχής, ναι, στους διευθυντές των σχολείων, και αμέσως μετά οι διευθυντές έλαβαν την εντολή
από τους αρμοδίους να αποσύρουν τις μάσκες, γιατί αυτές τις οποίες αρχικά είχαν παραλάβει δεν πληρούσαν τους κανόνες ασφαλείας. Έτσι τουλάχιστον είπαν στους διευθυντές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποσυρθεί όλη αυτή η μεγάλη ποσότητα των μασκών, να έρθουν καινούργιες, αλλά να γίνει ένας πραγματικά αγώνας δρόμου προκειμένου να προλάβουν να φτάσουν σε όλα τα σχολεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κ. Δεμουρτζίδης, σήμερα από τις 6 ώρα το πρωί το Δημαρχείο είναι ανοιχτό προκειμένου να μοιράσει τις μάσκες τις οποίες παρέλαβαν χθες αργά το βράδυ. Χρήστο, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τους υπόλοιπους ανθρώπους θα σας δούμε πολλές φορές στη διάρκεια της εκπομπής. Το στοίχημά σας είναι αυτό τώρα, το πρώτο στοίχημα, το άνοιγμα των σχολείων. Κοιτάξτε, έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες μέχρι τώρα, ας πούμε, και υπερκεράσει πολλά προβλήματα. Δεν τυχαίνει. Πόσες φορές πήγαμε να το χάσουμε. Πανδημία. Πόσες φορές. Μια φορά στα 100 χρόνια, έτσι. Πόσες φορές περάσαμε ξυστά από την άγρια καταγγείλα. Υπήρχαν, κύριε Παυλόπουλε, πολλές φορές που έπρεπε να πάρουμε πολύ κρίσιμες αποφάσεις στη μονάδα του χρόνου, που θα επηρέαζαν άμεσα τις καταστάσεις στις οποίες ζούμε και χαίρομαι. Βέβαια, τώρα είναι πιο δύσκολα και η κοιλιά, γιατί λένε ότι είναι εύκολο να κλείσει μια χώρα, δύσκολο να την ξανανοίξεις. Δηλαδή, νομίζω ότι τώρα ίσως η φάση είναι πιο κρίσιμη από ότι όταν αποφάσισε lockdown παντού. Κοιτάξτε, πρέπει να σημειώσω ότι το ίδιο πράγμα επισήμαιναν αρκετοί και όταν από τα μέσα Μαΐου αρχίζαμε να ξανανοίγουμε τη χώρα σε διάφορες φάσεις και μάλιστα μια πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να κρατήσουμε τους πάντες κλειστούς μέσα στα σπίτια τους για πάντα. Υπάρχει οικονομία, υπάρχει και ο τουρισμός, υπάρχει μέσα ελληνική οικογένεια, πρέπει να ζήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εκπαίδευση. Βεβαίως. Οπότε οι προκλήσεις είναι συνεχόμενες. Θέλω να τονίσω ότι και σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες στον κόσμο, παρατηρώ και τη Βόρεια Ευρώπη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Ινδία, το Ισραήλ, μια πάρα, πάρα πολύ σοβαρή χώρα. Νέο lockdown. Και πολύ δομημένη χώρα, 3 εβδομάδες lockdown. Ότι θεωρώ ότι μέχρι τώρα έχουμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και έχουμε αποδείξει και σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Στο τραπέζι lockdown δεν υπάρχει ούτε στη σκέψη σας. Ενώ συνολικά να περάσουμε όπως περάσαμε το Μάρτιο. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει τέτοια σκέψη πάνω στο τραπέζι. Όχι. Εξήγησα ότι με βάση την εμπειρία την οποία έχουμε και κατά τόπους εκεί που παρουσιάζονται οι συρροές ή προβλήματα, όπως δείξαμε και το καλοκαίρι σε κάποια νησιά μας, τα αντιμετωπίσαμε επαρκώς. Και όταν, προσέξτε, και όταν βοήθησαν όλοι μαζί και οι συμπολίτες μας και οι επαγγελματίες, επανήλθε μια μερική κανονικότητα. Δηλαδή, εκεί πέρα που είχαν τοπικά lockdown, σιγά σιγά έφυγαν αυτά τα τοπικά lockdown. Όταν βελτιωθήκαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να πάνε όλα καλά. Ευχόμαστε. Καλημέρα σας. Και να δούμε τι θα κάνουμε.